με βάση αυτά τα οποία έχουμε δώσει εμείς στη δημοσιότητα, τις ανταποκρίσεις που έχουν γίνει και από εμάς και όλες τις πληροφορίες οι οποίες έχουν υπάρξει μέχρι αυτή τη στιγμή, σοκάρουν πραγματικά και δηλώσεις και των γειτόνων και όχι μόνο. Έχουμε όμως και μία συγκλονιστική δήλωση που έκανε εδώ σε εμάς, στο Corfo TV News, ο Κώστας Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος του Χαμόγελου του Παιδιού, ο οποίος αναρωτιέται πού ήταν οι κοινωνικές υπηρεσίες πραγματικά από το 2021 και το 2022 είχε γίνει αυτή η καταγγελία. Ναι, πρέπει να πω το εξής. Οι κοινωνικές υπηρεσίες πάνε μετά από όχληση της αστυνομίας. Δηλαδή θα έπρεπε η αστυνομία να πει στις κοινωνικές υπηρεσίες, στον εισαγγελέα, γιατί δεν μπορούν να μπουν οι κοινωνικές υπηρεσίες έτσι να είναι αυτόκλητοι, να μπουν σε ένα σπίτι μέσα. Βέβαια. Πρέπει να υπάρχει αιτία. Βεβαίως και το καλώς το επισημαίνει ο πρόεδρος του Χαμογέλου του Παιδιού, κ. Γιαννόπουλος. Αλλά θα έπρεπε να ακολουθεί μια διαδικασία που δεν έγινε ποτέ. Γιατί, κατά την άποψή μου την ταπεινή, έγιναν τρεις μηνύσεις. Θα έπρεπε η αστυνομία να το ερευνήσει το θέμα αυτό. Είχαν σχεδόν πολύ συχνά, μάλλον, να μην πω καθημερινά, επεισόδια. Ήτανε κοινό μυστικό. Η κοινωνία της Κερκυράς είναι κλειστή. Και όλοι παρακολουθούσαν. Βλέπαν. Ήταν θεατές επεισοδίων. Λοιπόν, να ακούσουμε αυτή τη δήλωση του Γιαννόπουλου, του Προέδρου του Χαμόγελου του Παιδιού, που είναι συγκλονιστική, έτσι. Γιατί είχε προειδοποιήσει εδώ και 2,5 χρόνια. Βέβαια. Να την ακούσουμε. Ίδια στιγμή σοκάρουν οι πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Χαμόγελο του Παιδιού. Εδώ και 2,5 χρόνια είχαν προειδοποιήσει για αυτό το οικογενειακό δράμα. Εδώ, στο μεγαλύτερο ποσοστό των προβλημάτων που έχουμε αντιμετωπίσει με αναφορές, ο κόσμος μιλάει. Έτσι λοιπόν, όχι το 22, το 21, 19-7-21. Λάβαμε αναφορά η οποία στάλθηκε στην εισαγγελία, γιατί έτσι είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, για υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και για παραμέληση και για ψυχολογική τότε κακοποίηση στις ανήλικες. Μετά, στις 11 του 22, στείλαμε κατεπίγουσα αναφορά στην εισαγγελία, μετά από περιστατικό που συνέβη στις 15, όπου είχε ενημερωθεί το αστυνομικό τμήμα της περιοχής, καθώς η μητέρα είχε κατανάλωση αλκοόλ και ανήλικη βρισκόταν μόνη στο σπίτι. Θέλω να πω ότι είχαν διαπιστώσει όλες οι υπηρεσίες ότι αυτή η οικογένεια δυσλειτουργούσε, ήταν επικίνδυνη, έπρεπε να γίνει κάτι. Και είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις που αντιμετωπίζεται και πρέπει να αιτιολογήσουμε ότι δυστυχώς όλοι οι Δήμοι και σε όλη την Ελλάδα είναι υποστελεχωμένοι και ενδεχομένως να μην έχουν και δεν έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις οικογένειες που είναι ευάλωτες. Αυτό αντιμετωπίζουμε λοιπόν καθημερινά. Και φτάνουμε στο σημείο όταν γίνεται το κακό, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά, να σας θυμίσω ότι έχουν γίνει πολλές καταστάσεις όπου έχουμε βρει παιδιά σκοτωμένα, παιδιά που έχουν χάσει τη ζωή τους από τέτοιες καταστάσεις, να καθόμαστε στα κοινωνία και να λέμε τι έχουμε κάνει, τι κάναμε λάθος κλπ. Εδώ λοιπόν το λέμε για μια ακόμη φορά ότι η αντίδραση πρέπει να είναι άμεση, οι υπηρεσίες πρέπει να λειτουργούν άμεσα, έστω και αν είναι υποστελεχωμένες. Είμαστε στη διάθεση των υπηρεσιών καθημερινά, όπως και τώρα σε αυτή την περίπτωση για το παιδί μιλούσαμε παρόν, όπως πάντα, το Χαμόγελο του Παιδιού στην Κέρκυρα, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τη μικρή που θα μείνει μόνη της τώρα για να δούμε τι θα γίνει και πώς θα καλυφθεί την ψυχούλα της πρώτα και μετά όλα τα άλλα. Τον ακούσαμε λοιπόν τον κύριο Γιαννόπουλο και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά που πάντα έτσι είναι δεκτικός και σε εμάς. Διονύση, πραγματικά υπάρχουν ερωτήματα για αυτό το παιδί του 11χρονο και θα πρέπει να απαντηθούν από ποιον είναι αρμόδιος. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η 11χρονη κόρη θα δοθεί σε μια οικογένεια η οποία δέχτηκε να φιλοξενήσει το παιδί και να το φροντίσει. Γιατί συγγενείς δεν υπάρχουν. Έτσι. Λοιπόν, να πάμε και στα άλλα τα θέματα. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κλίμα.